Τι εννοείται, έχει εξαφανιστεί. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Μπορεί να μάθει κάτι. Πρέπει να τον βρούμε. Δεν είναι πουθενά. Και κανένας δεν ξέρει να μας πει. Καλά, όλα αυτά που μου λέτε πρέπει να έχουν μια λογική εξήγηση. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο νονός μου θα έκανε κάτι για να μας βλάψει. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Είμαι, Νικόλα. Τουλάχιστον ήμουν μέχρι σήμερα. Πρέπει να τον βρω, πρέπει να του μιλήσω. Δεν γίνεται. Θα τον βρω, δεν γίνεται. Εσύ να κάτσεις να ξεκουραστείς. Σου υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Θα συνεχίσουμε την έρευνα. Αντώνη, καταραίει το σύμπαν γύρω μου και μου λέτε να είμαι ήρεμη και να τα αντιμετωπίζω όλα ψύχρεμα. Δεν έχεις άλλη επιλογή για το καλό του μόρου σου. Αφού αποφάσισες να το γεννήσεις. Καλά, καλά, εντάξει. Υποσχεθείτε μου όμως ότι θα προσέχετε. Δεν θα αντέξω στην ιδέα ότι θα πάθετε κάτι. Ελπίδα, έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Φέρθηκα νόρμα, παράτολμα, είμαι τελείως απαράδεκτος. Και επειδή πρέπει να τα διορθώσω αυτά τα λάθη, πίστεψε μου, θα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Μια με φόμε προσευχές για αγάπες που περάσαμε. Την άλλη κάνω τρεις ευχές για αυτούς που με ξεχάσαμε. Παραμιλώ, παρανοώ, παραπάτω στο δρόμο μου. Σαν το σουγιά καρφώνεται η μοναξιά στο νόμο. Τι σημαίνει, καλή μου, τι έχεις, γιατί είσαι έτσι. Κάτι μου είπε ο Νικόλας και ο Αντώνης για τον... Κάτι που με αναστάτωσε. Τι πάλι. Για τον ονό μου. Τον ονό. Μια σχεδρά, μάλλον. Είχαμε μια εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση του Γεωργιάδη. Τι? Μας κατήγγειλε ότι έγινε διάρρηξη στο γραφείο του γυναικολόγου σας. Κάποιος άνοιξε το αρχείο. Οπότε ο Γεωργιάδης είναι πολύ πιθανό να πήρε τον υπέρηχο από εκεί. Αυτό είναι παράνομο. Κατηγορήστε τον. Ναι, αλλά αν δεν βρούμε αποτυπώματα, δεν μπορούμε να αποδείξουμε απολύτως τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον φέρουμε μέσα για ανάκριση. Πάρτε τον. Τι θα κερδίσουμε, κύριε Δραγούμη? Τι θα κερδίσετε, θα το κατηγορήσετε ότι έκλεψα το γραφείο του γιατρού. Θα αναλάβω αυτή την υπόθεση προσωπικά. Μην ανησυχείτε. Πώς αισθάνεσαι, αδερφούλη? Δεν με ξαναπείς έτσι. Και πώς ήθελα να σε λέω, δηλαδή? Δεν θέλω να με λες τίποτα. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα δεν θέλω να σε ξέρω. Καλώς. Όπως θες. Αν τελικά είμαστε αδέρφια όμως, δεν νομίζεις πως θα μου χρωστάς μια αγκαλιά και ένα φιλί? Όπως είπα, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, μείνε μακριά μου. Τι στο διάρρο, τι στο τρυπώνει παντού, τρυπώνει παντού και δεν τον παίρνει καμπάρι κανείς. Βίκτορα, η Βαρβάρα. Τι η Βαρβάρα? Ο Άγγελος πήρε το υπερηχογράφημα από τον γιατρό, σημαίνει ότι αυτή είναι αθώα. Ωραία, εντάξει, θα βρούμε μία άλλη. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, είναι άδικο αυτό. Πρέπει να την πάρουμε πίσω για να τη ζητήσουμε συγγνώμη. Αγάπη μου, πού είσαι, ξέρεις πόση ώρα σε παίρνω τηλέφωνο? Είχα μια δουλειά. Ναι, μιας και δεν ξέρω πολλά πράγματα για σένα, μπορείς να μου πεις τη δουλειά? Μπορούμε να τα πούμε καλύτερα από κοντά. Γλαύκο, απλά λείπει και ο Πάνος. Και δεν ξέρω, ήσασταν μαζί. Πού είσαι? Από κοντά, αγάπη μου. Εντάξει, από κοντά. Έλα, σε περιμένω. Παρακαλώ. Εσείς? Όχι, απλά δεν περίμενα να με πάρετε, κύριε Βίκτορα. Όχι, όχι, καταλαβαίνω. Ναι, βέβαια.
Βέβαια μπορώ να έρθω. Οπωσδήποτε, κύριε Βίκτορα. Ευχαριστώ. Έγινε. Βεβαίως θα έρθω, ναι. Γεια σας. Είδες που σου τα έλεγα. Σε κάλεσαν ή δεν σε κάλεσαν. Λοιπόν, τέλειω τον καφέ και πήγαινε. Εντάξει, μία ώρα, πάμε. Όχι, δεν είναι καθόλου εντάξει η ώρα για να πάμε. Γιατί? Γιατί η μητέρα σου είναι σε πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Άγγελος ξέρει ότι είναι ακόμη έγκυος. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και μου το υποσχέθηκε. Τώρα κάνεις αγώνα. Δεν θέλω όταν μου υπόσχονται κάτι μετά να μου το παίρνουν πίσω. Μωρό. Σε παρακαλώ, μην το χαλάς τώρα. Μωρό. Ωραία, είμαι μωρό. Πάμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις τόση αγωνία. Αν δεν με πας εσύ, θα πάρω ένα ταξί και θα πάω μόνη μου. Είναι λίγο περίεργη η συμπεριφορά σου, το ξέρεις, έτσι. Γιατί? Σου λέω ότι η μητέρα σου περνάει τέτοια αγωνία, είναι χαλιά, και εσύ ούτε καν σκέφτεσαι να τρέξεις κοντά της. Παραπημένη να πας στο ίδρυμα, λες και έχεις κάποιο ραντεβού, ξέρω εγώ. Μήπως έχεις. Ραντεβού? Με ποιον? Σου ήρθε αυτό. Τότε γιατί επιμένεις να πας σήμερα τώρα, δεν μπορείς να πας άλλη μέρα. Θέλω να πάω τώρα. Το έχω ανάγκη. Και μετά θα είμαι πολύ καλύτερα. Θα πάμε και στη μαμά. Επιμένεις δηλαδή. Σε παρακαλώ, σε κοιτάω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να με παρακαλάς άλλο. Πήγε να ετοιμάσω εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σε ενημερώσω. Όλα καλά με τη Βαρβάρα. Επέστρεψε και πάρει στο σπίτι. Τι έχεις από χθες το βράδυ είσαι έτσι? Ούτε για πρωινό κατέβηκε σήμερα. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Μπορεί να έρθω ξανά κρύο. Εντάξει, τότε να ξαπλώσεις. Θα τους πω να σου ετοιμάσω σούπα για να τη στείλεις. Δεν θέλω, μια χαρά θα είμαι. Μην ανησυχείς για μένα. Αυτό που σου είπα εγώ. Φεύγω για να ξεκουραστείς. Σε θέλω δυνατή. Κι εγώ. Τώρα είμαστε μας μαζί. Ναι, ανησύχησα. Γιατί μωρό μου? Γιατί φοβάμαι για σένα. Να μην φοβάσαι. Εγώ σου είπα ότι και να γίνει θα επιστρέφω πάντα σε σένα. Και αν πάθεις κάτι... Δεν θα πάθω. Έχω μάθει να επιβιώνω. Το έχω κάνει τέχνη. Είπες όμως ότι θα μου πεις. Θα σου πω ναι. Λοιπόν, πού ήσουνα? Πού ήσουν, Γλαύκο? Είχα πάει με τον Πάνο. Πού? Να κάνουμε τεστ DNA. Τι? Αυτός μου το ζήτησε, επέμενε. Ήθελα να μάθω. Δεν το πιστεύω. Ήταν λογικό. Από τη στιγμή που το έμαθε, κάποια στιγμή θα το ζητούσε. Γλαύκο, θέλω να μάθω. Θέλω να μου πεις. Πώς γίνεται εσύ και ο Πάνος να είστε αδέρφια? Βαρβάρα μου, και πάλι συγγνώμη. Ξεσπάσαμε πάνω χωρίς να φταίς. Δεν πειράζει, κυρία Ελπίδα, καταλαβαίνω. Όλοι σε τέτοιες περιπτώσεις ψάχνουμε να βρούμε ξυλαστήριο θύμα. Έκανα λάθος που πέταξα το ημιπέριχο στα σκουπίδια. Δεν έπρεπε να το κάνω. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ θα με υποψιαζόμουν. Ωραία. Σε παρακαλώ να είσαι πιο προσεκτική την επόμενη φορά. Μάλιστα. Θα ρωτάω πριν κάνω οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα πήγαινε ξαναβάλει τα πράγματά σου στη θέση τους και ξαναγυρίζεις τη δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πραγματικά που με πήρατε πίσω. Να είστε καλά.
Έλα. Έχεις επισκέψει. Δεν μου πάνε. Εξήγησε μου, σε παρακαλώ. Πώς γίνεται να είσαι αδερφός με τον Πάνο? Είμαστε αδέρφια. Γιατί είμαστε παιδιά του ίδιου πατέρα. Όταν λες του ίδιου πατέρα, εννοείς? Είμαστε οι δύο γη του Ευάγγελου Κατσιά. Αυτό που έκανε, όσο έκανε στην αδερφή σου. Πώς γίνεται όμως? Πάνω σε μάθη για αυτόν, λίγο πριν βρεθεί ήδη. Ο Πάνος ήταν τυχερός και μεγάλωσε με τη μάνα του. Άρα είστε αδέρφια από διαφορετική μητέρα. Η δική μου πέθανε όταν ήμουν 2 χρονών. Και στο ορφανοτροφείο πώς βρέθηκες? Ο πατέρας μου ήταν εξαφανισμένος. Δεν νοιάστηκε ποτέ. Δεν φάνηκε. Ζούσε τη δική του συχαμένη ζωή. Και για τον αδερφό σου, πώς έμαθες? Φρόντισα να με ενημερώσω όταν μεγάλωσα. Και εκείνοι που σε ενημέρωσαν, πώς έμαθαν για τον Πάνο? Ο Πάνος πήγε να ζητήσει εξηγήσεις από τον πατέρα μας. Και εκείνος ο άθλιος πανικοβλήθηκε και ζήτησε βοήθεια για να τον απομακρύνουν από εκείνο. Εσύ? Και εσύ γιατί δεν πήγες να τον βρεις? Εγώ μικρός ήμουν προβληματικός. Και όχι για μένα. Για τους άλλους. Τι εννοείς, αγάπη μου? Έτσι είπα. Και με αυτή τη δικαιολογία έχω όσο μέσα στο χειρότερο φανατροφείο. Αυτό με τα λευκά κελιά. Και ο Άγγελος και η Δόμνα ήταν αυτοί που σε πήραν από εκεί μέσα. Ναι. Και μου έσωσαν τη ζωή. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Πώς θα περιγραφείς? Στέλλα, που είσαι? Θέλω να μιλήσουμε. Εγώ όμως δεν θέλω, χρειάζομαι χρόνο. Στέλλα, σε παρακαλώ. Συμβαίνουν διάφορα και σε χρειάζομαι, σε παρακαλώ. Πάνω, υπάρχει κάποιος που με χρειάζεται πολύ περισσότερο από σένα. Τι είναι αυτά που λες τώρα, Στέλλα? Ποιος μπορεί να σε χρειάζεται περισσότερο από μένα? Αντίο. Λοιπόν, φτάσαμε. Τι θες να κάνουμε? Θα πάω λίγο μέσα να δω. Έχεις τα κλειδιά? Ναι, τα πήρα. Ωραία, πάμε. Όχι. Όχι. Θα ήθελα να πάω μόνη μου, αν δεν σε πειράζει. Τι λες, ήδη, δεν πρόκειται να σε αφήσω να πας μόνη σου. Θα είμαι ασφαλής, αλήθεια. Ήδη, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Θέλω να είμαι μαζί σου. Δεν θα συμβεί τίποτα. Θέλω να πάω μόνη μου για να θυμηθώ. Τι να θυμηθείς? Θέλω να θυμηθώ τα όνειρα που έκανα για αυτό το ίδρυμα πριν με συλλάβουν. Πολύ περίεργα μου τα λέει σήμερα. Τι συμβαίνει?
Τίποτα δεν συμβαίνει. Απλά θέλω να πάω μόνη μου. Είναι προσωπικό, σε παρακαλώ. Σε ένα τετάρτο θα είμαι πίσω. Επιτέλους ήρθες. Πρέπει να με βοηθήσεις. Ένα εκτομα τίποτα από όσα λαλούν ότι έκαμα. Ένα τεχόλο τα μέσα. Σε παρακαλώ, κάμε κάτι. Το καινούργιο μας σπίτι. Εννοείς ότι θα μένουμε εδώ μόνιμα. Να γιατί. Δεν θα αρέσει. Για μας το κάνω. Για να κάνω μια καινούργια αρχή. Και να μην ξέρει κανείς που να μας βρει. Κρυβόμαστε από κάποιον. Όχι. Όχι, αλλά έχει μάθει πολλοί κόσμος στο παλιό μου σπίτι τελευταία. Και δεν πολύ γουστάρω. Αλλά και δεν κρυβόμαστε τώρα. Τι φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Απλά θέλω και εγώ την ηρεμία μου. Και κυρίως σε χαίρομαι την πολυκοσμία. Αφήσετε στην άγνοια μου. Εδώ πέρα συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, να μου πεις τι συνέβη. Έγιναν πολλά. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Όχι, εσύ συνεχίζεις κανονικά το ρόλο σου. Είναι καλή. Πάρα πολύ καλή. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη για αυτή τη δουλειά. Δόμνα, με προσέχεις. Ναι. Συγγνώμη, τι είπες. Πάλι είσαι αφηρημένη. Σε ρώτησα τι έχεις. Αν θες μου λες διαφορετικά, τι να σου πω. Άγγελε, κάποιος ξέρει. Ξέρει τι? Ότι εγώ σκότωσα το Σιμεωνίδη. Τι είναι αυτά που λες? Κάποιος ήταν εκεί. Και έχει αποδείξεις. Λάτε τάγκουις in herba. Τι? Κάποιο φίδι κρύβεται στα χώρα. Ήβη! Ήβη! Τι έπαθες, τι έχεις, γιατί τρέχεις έτσι? Δεν ξέρω. Εκεί μέσα κάτι με έπιασε, ήταν σκοτεινά, άκουσα ένα θόρυβο. Μα γι' αυτό σου είπα να έρθω. Το ξέρω, τώρα όμως είμαι καλά που σε είδα.
Έλα, πάμε ακόμα. Ποιος είναι? Γιατί δεν θέλεις να του μιλήσεις? Από την κλινική είναι. Δεν θα μου πούνε κάτι που δεν ξέρω. Θα μου πεις τελικά ποιος είσαι? Τι δεν θα μάθεις? Μου είπες ότι η μητέρα σου πέθανε όταν ήσουν μικρός. Τη γνώρισες, τη θυμάσαι καθόλου? Και στο ορφανοτροφείο πώς βρέθηκες? Ο Κατσιάς άφησε εγγύη τη μητέρα μου και την εγκατέλειψε. Και όταν εγώ ήμουν περίπου 2 χρονών, αυτή αρρώστησε και πέθανε. Έτσι δεν υπήρχε κάποιος πια να με φροντίσει. Και με ανέλαβε το ορφανοτροφείο. Κάποια άλλη απορία. Ο Κατσιάς γνώριζε για σένα? Αρχικά όχι. Το έμαθα όταν το έμαθα κι εγώ. Δεν ήταν ο πατέρας μου, τον Άγγελο. Καλά. Και με τον Άγγελο και τη Δόνα, τι σχέση έχετε? Είστε συγγενείς από κάπου? Με τρομάζει περισσότερο είναι ότι δεν το ξέρω ποιος είναι αυτό. Μια ανησυχή, θα μάθουμε ποιος. Πώς? Ένας άγνωστος ήρθε στη ρεσεψιόν και άφησε το φάκελο. Αποκλείεται να είναι αυτός, είμαι σίγουρη. Θα τον βρω. Και θα δει τον παλιό καλό άγγελο. Γιατί την αδερφή δεν την αγγίζει κανένα. Ο Άγγελος μου έσωσε τη ζωή. Πώς? Έκανε μια μεγάλη χάρη σε κάποιον και ζήτησε να με πάρουν από εκεί μέσα. Τι υιοθέτησε? Μου έσωσε τη ζωή. Και αυτό με τα λευκά κελιά, τι ήταν, γιατί λευκά? Το ίδιο ρώτησα κι εγώ όταν με έβαλα να τα βάψω. Και τι σου είπαν? Δεν μου είπαν. Το κατάλαβα όμως μόνος. Δεν ήταν απλά κοιλιά. Αλλά τι ήταν? Τώρα ποιος είναι? Ο Πάνος. Θα πήρε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Θες να τα απαντήσω ή να συνεχίζω τη διήγησή μου? Θέλω να δω τι θα πει τώρα που ξέρει την αλήθεια. Είσαι σίγουρη? Γιατί άμα σταματήσω τώρα, δεν θα ξαναξεκινήσω μετά εύκολα. Δεν μου είναι πολύ όμορφο αυτό. Τι έγινε? Παράτα ό,τι κάνεις και άλλα στο παρκάκι στην Ακρόπολη. Σε χρειαζόμαστε. Δεν μπορεί να περιμένει. Κάποιος ξέρει για τη Δόμνα. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί και πάλι πίσω στη φυλακή. Και εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι? Έχουμε ορκιστεί να την προστατεύουμε. Καλά έρχομαι. Πάμε λίγο να κάνουμε μια δουλειά και έρχομαστε σε λίγο. Είσαι καλύτερα? Ναι, καλύτερα. Γιατί δεν επίθεις? Αλήθεια σου λέω, είμαι καλύτερα. Το ξέρεις ότι πρέπει να μου λες τα πάντα, έτσι? Το ξέρω. Τότε εγώ γιατί αισθάνομαι ότι μου κρύβεις κάτι? Γιατί είσαι ψυχολόγος και θες να ξεψαχνίζεις τα πάντα. Okay, μη μου λες, αλλά αν κάνεις κάτι που μπορεί να σε βάλει σε κίνδυνο, σε παρακαλώ να το σταματήσεις αμέσως. Δεν σου κρύβω τίποτα, είπα. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Είμαστε μπλεγμένοι σε κάτι πολύ μεγάλο. Εσένα σου στέρισε τα παιδικά σου χρόνια και εμένα τη γυναίκα που αγαπούσα. Και τώρα αγαπάω. Πες το. Δεν περίμενα ποτέ δεν θα μου συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είχα αισθανθεί ποτέ τίποτα για άλλη γυναίκα εκτός από την Άννα. Και
και τώρα ξαφνικά βρίσκομαι ερωτευμένος. Μ' αγαπάς δηλαδή? Ναι, σ' αγαπάω. Γι' αυτό αν πάθεις κάτι, θα με αποτελειώσει, το καταλαβαίνεις. Δεν θα πάρω αυτό τον πόνο και από σένα. Εντάξει. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουμε πιο σοβαροί. Δεκτό. Φτάνει να μην αναφέρεσαι σε μένα και τη Στέλλα. Δεν την αφήνω. Όχι, είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Με αυτήν εδώ τη φωτογραφία, η αγαπημένη μου αδελφούλα και η γυναίκα που επέμενε τόσο πολύ να σε σώσουμε κινδυνεύει να επιστρέψει και πάλι σε συνθήκες εχμαλωσίας. Και εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Έτσι δεν είναι? Παρακαλώ. Κυρία Καραμανώλη. Περάστε. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο? Μάλιστα, πείτε μου. Ονομάζομαι Άρτεμις Λατσιώτη και είμαι η μητέρα της Άνδριας. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμη? Μόλις έχω έρθει από την Ελβετία και μιλήσατε με την κόρη σας. Μάλιστα, και είμαι πραγματικά σοκαρισμένη. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που άκουσα. Ναι, αλήθεια ότι η κόρη σας είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πείτε μου το πόσο. Δεν σας αντιλαμβάνομαι. Πείτε μου το ποσό της εγγύησης για να βγει η κόρη μου έξω. Δεν ορίζω εγώ τα ποσά των εγγύησεων, κυρία Λατσιώτη. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εισαγγελία. Τα στοιχεία που έχετε δεν μπορούν να σταθούν μόνα τους στο δικαστήριο. Μα δεν είναι μόνο τα στοιχεία, υπάρχει και κατάθεση. Τη Στέλλα, η οποία κατηγορείται για τον ίδιο φόνο. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν μ' αρέσει καθόλου το ύφος σας, κυρία Λατσιώτη. Έχετε κάθε δικαίωμα να αμφιβάλλετε, αλλά δεν μπορείτε να εξαγοράζετε τα πάντα. Το μόνο που θέλω είναι να βγει η κόρη μου έξω μέχρι να δικαστεί. Σας είπα τι μπορείτε να κάνετε. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Έχω πάρα πολύ δουλειά. Με θέλετε κάτι άλλο? Ευχαριστώ πολύ. Θα απευθυνθώ στην εισαγγελία. Μετά από τις αναλύσεις που έγιναν μεταξύ των Πάνο Μπόγδανου και Γλάφκου Ευθυμίου, αποδεικνύεται ότι είναι αδέρφια. Παρακαλώ. Είμαι η Άρτεμις Λατσιώτη, ξαδέρφη της Ελπίδας. Θέλω να τη δω. Σας περιμένει. Πού είναι? Είναι έξω στον κήπο. Περιμένετε, καλέ, πού πάτε? Ναι, κυρία, περιμένετε. Σας παρακαλώ. Κυρία Ελπίδα, η κυρία λέει πως είναι εξαδερφή σας. Αρτέμις, καλώς όρισες. Ελπίδα, πώς τα άφησες να γίνει τούτο? Βαρβάρα, πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Τι άφησα να γίνει? Γιατί δεν με πήρες έναν τηλέφωνο? Να είναι το παιδί μου στη φυλακή και να το μαθαίνω από έναν δικηγόρο? Ένα λεπτό.
Δεν μπορείς να με κατηγορείς εμένα. Είσαι απούσα από τα παιδιά σου, νομίζω, εδώ και πολύ καιρό. Δεν είμαι απούσα. Απλώ ζω στο εξωτερικό. Και φέτος η Άντρια ζούσε μαζί μου στην Ελβετία. Να κατέβηκε στην Κύπρο για το γάμο της Στέλλας και ειδού το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θέλω να μάθω τι έγινε. Πώς μπόρεσες να μου πας δει γυναίκα, ενώ ήξερες ότι είσαι αδερφός μου! Πώς μπόρεσες! Η Άντρια κατηγόρησε τη Στέλλα για το φόνο. Μπορεί να έκανε λάθος, μα δεν είναι μόνο αυτόν, αγάπη μου. Η Άντρια τόσα χρόνια επηρεάζει αρνητικά τη Στέλλα. Α, ναι. Πώς ακριβώς το κάνει αυτό? Λοιπόν, για να σε ενημερώσω, οι κόρες μας είδαν την απαγωγή. Τι? Ναι. Αν θυμάσαι καλά, τότε που έγινε η απαγωγή σε εκείνον το χωριό, είχαμε πάρει μαζί μας τα παιδιά σου. Ναι, θυμάμαι. Οι κόρες μας, λοιπόν, είδαν την απαγωγή. Τι είναι αυτά που λέω? Αυτά που λέω είναι η αλήθεια. Και η Άντρια που ήταν 12 και η Στέλλα 8, ως μεγαλύτερη έπεισε τη Στέλλα να μην πουν τίποτα. Τι? Μια κούκλα που είχε πέσει από τον απαγωγέα. Τη θυμάσαι? Όχι, ούτε κι εγώ. Γιατί η Άντρια έπεισε τη Στέλλα επίσης να τη θάψω για να μην βρούμε κανένα στοιχείο. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που λες. Ούτε εγώ τα πίστευα, αγάπη μου. Όμως η κούκλα υπάρχει, όπως επίσης υπάρχει και μάρτυρας που της είδε να τη θάβουν. Ποιος? Ο γιος. Ο Ρέστης. Ναι. Ο Ρέστης το είπε στην Εύα, την κοπέλα του, αυτή που εσκότωσε η Άντρια. Η κούκλα ήταν θαμένη για χρόνια μέχρι που την εμφάνισαν. Και παραδέχτηκαν και οι δύο ότι την είχαν θάψει τότε. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Είναι, δυστυχώς είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο αυτό. Η Άντρια τόσα χρόνια επηρέαζε τη Στέλλα, την καθοδηγούσε, την έκαμε να νιώθει μίσος για την αδερφή της, την έκαμε να πιστέψει ότι εμείς δεν την αγαπήσαμε ποτέ. Και έτσι η κόρη μου ήταν πάντα γεμάτη με ενοχές, ψέματα, μίσος για την αδερφή της. Σπιδά! Έχεις τρελαθεί. Όλα αυτά τα βγάζεις από το μυαλό σου. Η κόρη μου αποκλείεται να έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Και θα το αποδείξω. Πώς μπόρεσε να το κάνεις αυτό, ενώ ήξερες, ε! Πάντα φύγε, σε παρακαλώ, φύγε! Τελειώσε τα μάτια! Και μην ξεακουμπήσεις! Τελειώστε! Πώς, τελειώστε! Πώς, πώς, κουτσά! Καμπαλά μαζί τα 176. Τι μου θυμίζει αυτός ο αριθμός? Thank you.
μάτια μου. Θέλω να σου μιλήσω. Πες μου, Ζάκο. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε στην Καραμανόλ. Κάτι συμβαίνει σήμερα, από νωρίς δεν είσαι καλά. Έτσι δεν είναι? Ίσως έχω ένα στοιχείο που θα βοηθήσει τον ελευθερωθώ επιτέλους. Αυτό σε επικοινώνησε πάλι μαζί σου, ε? Ναι. Ήταν η πρώτη φορά ή έχει επικοινωνήσει πάλι και μου το έκλειψες? Κατάλαβα. Άρα ήδη, άρα ήδη. Συγγνώμη. Δεν το ήθελα. Απλά φοβήθηκα πως χάσω την επαφή μαζί του. Γι' αυτό ήθελες να πω στο Ίδρυμα. Για να βρεις αυτόν. Ναι. Δεν ήθελα να πάω έτσι απλά στο Ίδρυμα. Απλά αυτός μου έδωσε ραντεβού εκεί κοντά στο μικροταφείο. Και γιατί έπρεπε να το συναντήσεις? Μου είπε ότι και καλά ήταν το τρίτο παιδί της φωτογραφίας. Και σε πήγες. Γι' αυτό καθυστέρησες τόσο να ανακατεύεις. Γι' αυτό μετά σε βρήκα λαχανιασμένη. Ναι, πήγα. Και τι έγινε? Δεν ήρθε. Πάλι καλά. Ξέρεις όμως, μου είπε ότι ήταν εκεί. Αυτός δεν εμφανίστηκε, όμως μου είπε μετά ότι το τρίτο παιδί της φωτογραφίας ήταν εκεί. Ερέω. Έπρεπε να μου το πεις όμως, σου είχα πει, πρέπει να μου λες τα πάντα. Τουλάχιστον όμως κράτησε επαφή μαζί του. Και το άλλο στοιχείο που μου λες ότι σου έδωσε σήμερα τι είναι? Πόσο άρρωστος είσαι να θες τη γυναίκα του αδερφού σου? Χάρη σου έκανα. Να σε ευχαριστήσω τότε. Ας το για άλλη φορά. Σας παρακαλώ σταματήστε, πάμε να φύγουμε τώρα. Ο γάμος σου ήταν νεκρός έτσι κι αλλιώς. Δεν την αγαπούσες. Ποτέ σου δεν την αγάπησες. Είσαι τρελός. Έτσι λένε. Λαύκο, φτάνει. Σε παρακαλώ. Αν την αγαπάς, μπορεί να την έχεις πίσω. Τι εννοείς? Αν την αγαπάς και τη διεκδικείς από μένα, μπορεί να την έχεις πίσω. Ε? Τι? Γιατί δεν μιλάς? Δεν το κάνεις, ε? Όχι βέβαια. Γιατί ποτέ δεν την αγάπησες. Έτσι δεν είναι? Πήρες την απάντησή σου. Θα την έχεις ούτε εσύ τότε. Κοίταξε αυτό. Τι είναι αυτό, νούμερο αυτοκινήτου? Ναι. Τώρα πρόσεξε και αυτό. Είναι το ίδιο νούμερο. Τι νόημα βάζει? Το αυτοκίνητο που είναι? Λείπει. Τι μπορεί να κρύβει το αυτοκίνητο από το οποίο να εξαρτάται η ελευθερία σου? Εκτός αν το σκότωσε αυτός και κάτι κρύβει στο αυτοκίνητο. Πώς μπορούμε να το μάθουμε? Πρέπει να πάρουμε την Καραμανόλη να έρθει. Αλλά να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν είναι η πρώτη φορά που πάνε να παγιδεύσουν κάποιον. Για τον Πάνο θα είναι δεύτερη φορά. Γι' αυτό πρέπει να είσαι ψύχρεμη και μελετημένη. Μην βιαστείς να πιστέψεις τίποτα αμέσως. Εντάξει? Γιατί μόνο εσύ θα με σταματήσεις. Όπως την προηγούμενη φορά. Τι με κοιτάς, χτύπα! Σταμάτα, Πάνο, τελειώνει εδώ! Τι τελειώνει εδώ? Εμείς. Τι? Τι? Αυτό που άκουσες. Έχω κάνει την επιλογή μου με ποιον θέλω να είμαι. Με αυτόν? Με τον αδερφό μου? Ναι, Πάνο, με τον αδερφό σου τι να κάνω. Δεν το επέλεξα, η μοίρα το έφερε έτσι. Λυπάμαι. Τον εαυτό σου να λυπάσαι, κανέναν άλλο. Θέλω να φύγεις από το σπίτι. Να πας και να μαζέψεις τα πράγματά σου. Άκουσες, δεν θέλω να σε ξαναδώ εκεί μέσα. Με διώχνεις? Ναι, σε διώχνω. Γιατί είναι το καλύτερο και για τους δυο μας. Δεν ξέρω. Έκανες την επιλογή σου, τώρα ζήσε με αυτή. Σας εύχομαι καλή τύχη. Δεν χρειαστείτε.